κατευθείαν από πάνω ξεκίνησε, κατέβηκε η κυρία Μαρία τρεις φορές τη γυναίκα κάτω τρέχοντας και φώναζε βοήθεια πεθαίνω και κράταγε κάτι μαύρο, δεν θυμάμαι αν ήταν τσάντα ή τηλέφωνο κομμένο, δεν θυμάμαι, γιατί έτρεχε η γυναίκα και από πίσω έτρεχε εκείνο. Συμπυροβούλησε όταν ήταν κάτω από το γραφείο, όχι επάνω στο γραφείο της κυρία Μαρία, είχε έρθει και είχε κρυφτεί εδώ κάτω σε εμά. Και την πυροβόλησε σαν χαριστική βολή. Αλλά η κυρία Μαρία είχε κατέβει κάτω εδώ και ζητούσε βοήθεια. Επήκε και πήγε στο γραφείο εκεί του οπερές. Πρώτα πυροβόλησε την κυρία Μαρία. Πυροβόλησε τον Αντώνη και τρίτο τον Κουκουλάρη. Είχε ανέβει επάνω, τον έδιωξε η κυρία Μαρία. Του φώναξε, θα φωνάξω την αστυνομία. Τις φωνές τα ακούγαμε. Θα φωνάξω την αστυνομία και από εκεί και πέρα πυροβόλησε την πόρτα της. Γιατί κλείδωσε την πόρτα της κυρία Μαρία. Πιστεύω με αυτήν είχε τη διένεξη. Δεν είχε με το. Ο Λαφέρτης δεν νομίζω ότι μπορεί να τη βοήθαγε τη Μαρία. Ό,τι έγινε, έγινε από τις 9 η ώρα μέχρι τις 10 παρά 10. Δεν την πήρε η κυρία Μαρία στην αστυνομία. Την αστυνομία την πήραν άλλοι. Δεν κινδυνεύσαμε εμείς πολύ. Δεν είχε σκοπό να σκοτώσει κανένα από εμάς. Από τις έδωσε την καλή βουλή ότι πήγε κάτω σε υπόγεια, αυτό τόνισε.